Με θετική διάθεση υποδέχεται η τοπική αυτοδιοίκηση την κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργείων Μετανάστευσης και Ασύλου και Οικονομικών αντίστοιχα που προβλέπει τη μετατροπή των κέντρων υποδοχής προσφύγων σε περιφερειακές υπηρεσίες. Η απόφαση που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ προημερών αναφέρεται στη νομική οντότητα των 28 υπαρχουσών δομών που λειτουργούν στην υπηρετική χώρα, ώστε να περιέλθουν στον διοικητικό έλεγχο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και να ενταχθούν στο οργανόγραμμά του ως περιφερειακές υπηρεσίες υπό τη διεύθυνση μάλιστα νέων διοικητών. Στις δομές περιλαμβάνονται αυτή του Κατσικά, των Δολιανών και αυτήν της Φιλιππιάδας. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Ζηρού, η απόφαση κινείται προς τη θετική κατεύθυνση γιατί εκτιμάται ότι με τον τρόπο αυτό θα επιληθούν σημαντικά προβλήματα οργανωτικής φύσεως. Ήταν κάτι το οποίο το ξέραμε προφορικά. Μας είχε ενημερώσει το Υπουργείο ότι θα αλλάξει τη διοικητική δομή από τα κέντρα υποδοχής και φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών. Αν θέλει την προσωπική μου άποψη, είναι ότι είναι σε πολύ σωστή κατεύθυνση η απόψη αυτή της κυβέρνησης να αναλάβει την διοίκηση και τον έλεγχο των κέντρων αυτών, γιατί μέχρι στιγμής να ξέρετε ότι λειτουργούσαν και παίρνουν πρωτοβουλίες και η ΜΚΟ αλλά και οι οργανισμοί από το εξωτερικό. Δείχνει το Υπουργείο ότι θα αναλάβει, θα εντάξει στα οργανογράμματα τις διοικητικές του υπηρεσίες, τις δομές αυτές τις οποίες ήδη λειτουργούν και μάλλον θα λειτουργήσουν για κάποιο καιρό ακόμη. Και θα αναλάβει την διοίκηση όχι μόνο, αλλά και για μας μας βολεύει αρκετά, γιατί θα έχουμε να συνδεθούμε με φορείς του δημοσίου, όπως είναι το Υπουργείο, το οποίο είναι υπεύθυνο και λειτουργεί με τα στάνταρ αυτά που λειτουργούσε μέχρι σήμερα. Και θα έχετε να συνεννοηθείτε, να επικοινωνήσετε με έναν φορέα και όχι με πολλούς διαφορετικούς, έτσι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, όσο και αν ακούγεται παράξενο. Να ξέρετε ότι όταν θέλουμε κάτι, υπάρχει μια έκτακτη ανάγκη ή κάτι γρήγορα πρέπει να κινηθούμε. Είναι πολύ μεγάλη σημασία σε ποιον πρέπει να απευθυνθείς και να έχει την ίδια ανταπόκριση με αυτή που ζητάει ο Δήμος. Γιατί είναι πολλές οι περιπτώσεις αυτές, όπως είναι για παράδειγμα τώρα και με την εξέλιξη με τα κρούσματα του κορονοϊού. Αναφορικά τέλος με τον κίνδυνο εξάπλωσης του κορονοϊού στις δομές προσφύγων, ο κύριος Καλατζής τόνισε ότι τουλάχιστον στη Φιλιππιάδα έγινε αναλυτική ενημέρωση του πληθυσμού με συστάσεις και οδηγίες για τα μέτρα πρόληψης, ενώ έχουν περιοριστεί σε σημαντικό βαθμό και οι μετακινήσεις τους. Έχουν βγει και πρόσθετα μέτρα τώρα, τις οποίες δεν μπορούν να κυκλοφορούν εφόσον υπάρχει και απαγόρευση βέβαια της κυκλοφορίας, περιορισμός μάλλον της κυκλοφορίας για τους μόνιμους κατοίκους, υπάρχει και για αυτούς. Ένας εκπρόσωπός τους βγαίνει, κάνει τις δουλειές, τα ψώνια ή χρήματα που θέλει να κάνει εδώ στην πόλη της Φιλιππιάδας και επιστρέφει. Άποψή μου ότι πρέπει να περιοριστούν πάρα πολύ, γιατί και οι συνθήκες υγείας που έχουν εκεί στις δομές δεν είναι αυτές που έχουμε σπίτι μας, μην γελιόμαστε. Και πρέπει και να προστατευτεί και ο κόσμος που διαμένει εκεί, αλλά και να προστατευτούν και οι δημότες και ο κόσμος που μένει εδώ στην Κύπρο.